Λοιπόν, εμείς τώρα δεν θα πάμε για τρέλες ή χέλες για την ώρα, θα μείνουμε στη Βουλή που γίνεται ένας κακός χαμός με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Έχουμε μαζί μου σήμερα εδώ, έχω μαζί μου σήμερα την εκλεκτή την Ειρήνη τη Χαραλαμπίδου από το ΑΚΕΛ. Καλημέρα κύριε Χαραλαμπίδου. Καλημέρα κύριε. Καλή εβδομάδα. Τον πρόεδρο Οικολόγων και βουλευτή του κινήματος, τον κύριο Περδίκη. Καλησπέρα, κύριε Περδίκη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου για να μας πει και για την πρόταση του κύριου Αβέροφ για κοινή έτσι, συνάντηση τηλεοπτική με τον κύριο Κυπριανού για θέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Περδίκη γιατί. Θα πάω λίγο ανάποδα, με αφορμή το ταξίδι σε Σεϊχέλες του Πρόεδρου Δημοκρατίας, που έχει γίνει ένας κακός χαμός με κάποιες δικαιολογίες που έχουν δοθεί, ότι πήγαινε το αεροπλάνο προς τα κάτω, μας βρήκε στον δρόμο, μας πήρε με ελικόπτερο, μας πήρε με αλεξίπτωτο, μας πέταξε κλπ. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Επί της ουσίας όμως έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό θέμα αξιοπιστίας πολλών πραγμάτων και κατ' επέκταση και των διαβατηρίων του Σαουδάραβα, των φίλων, των συγγενών και των λοιπόν ημών. Έχετε πει πως κατηγορείτε μάλλον τον Πρόεδρο για δροληψία και διαπλοκή. Μια πολύ σοβαρή κατηγορία. Πώς το τεκμηριώνετε τώρα αυτό? Δροληψία είναι 100% αυταπόδεικτη. Μάλιστα. Έχει πάρει ένα δώρο. Υπάρχει κανείς που αφιβάλλει ότι έχει πάρει ένα δώρο? 100%. 150% θα έλεγα. Μα λέει δεν πήρε δώρο. Δώρο ήταν αυτό. Δεν πήρε. Το πλήρωσε. Έγινε προς τα κάτω, λέει το. Έστω και τυχαία να πάει. Δηλαδή έκανε auto-stop, δηλαδή οικογενειακό. Όχι, λέει, πας προς τα εκεί, πάρε με για μένα. Δεν είπε ο άνθρωπος να πάρει με μένα και να πληρώσω. Άλιστα. Έχει διαφορά αυτό. Αυτό είναι δωροληψία. Μάλιστα. Έκανε ένα δωρεάν αεροπορικό ταξίδι οικογενειακό στις Σεϊχέλες και αυτό είναι δωροληψία. Αν μου πείτε, εμείς οι πολιτικοί, γενικώ όσοι εμπλεκόμαστε στην πολιτική, δεν παίρνουμε διάφορα δώρα. Σαφώς και παίρνουμε διάφορα δώρα. Αλλά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν είχε διορίσει τους υπουργούς του στην προηγούμενη θητεία, είχε, αν θυμάμαι καλά, δημιουργήσει έναν κώδικα διοντολογίας, τον οποίο ουσιαστικά έβαζε και θέματα που αφορούσαν τη δωροληψία. Αλλά φαίνεται ότι αυτά τα θέματα τα έχει ξεχάσει. Πρώτα η χάρτα διοντολογίας. Μάλιστα, σε αυτή τη χάρτα διοντολογίας. Τα έχει ξεχάσει και ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά και για τους νέους υπουργούς. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Κακώς το έκανε. Μπορεί στην αντίληψη πολλών Κυπρίων να μην ήταν κακό. Στη δική μου την αντίληψη είναι κακό να παίρνουν οι πολιτικοί και μάλιστα αυτοί που παίρνουν αποφάσεις τέτοιου είδους μεγάλης αξίας δώρα και ιδιαίτερα όταν αυτά δεν ανακοινώνονται. Δηλαδή, όταν τότε συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το έθεσα το ζήτημα. Μου εξήγησε αυτά. Σας είπε. Ακριβώς αυτά που λέει και η εκθέση. Ότι το αεροπλάνο καθόταν, χρειαζόταν να ούτε ως αγγέλου να κάνουμε ένα ταξίδι. Να ξεμουδιάσει. Προπόνηση να κάνει το αεροπλάνο. Να μας τα λέει. Καλά, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί δεν γίνεται να το πει ξεκάθαρα και εξάστερα για αφήνει το μεγαλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση να κάνει παιχνίδι και να καταγγέλνει και να διαμαρτύρεται. Πες ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπο αυτό είναι γνωστό μου, είναι φίλο μου, τέλο πάντων δικαιούται ένα πρόεδρο τη Δημοκρατία να έχει και φίλου. Αλλή μόνο, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν δικαιούται να έχει φίλου και γνωστού και συνεργάτες. Μου έκανε αυτό το δώρο, το πήρα, ωραία, τελείωσε. Αυτή η ιστορία. Ναι, αν το έλεγα από την αρχή, ξέρεις ότι είναι φίλος μου, ρε παιδί μου, του είπα να πάμε με το αεροπλάνο, να το χρησιμοποιήσω, θα ήταν λιγότερη ζημιά από αυτή που έχουν κάνει τώρα. Αυτό το ακριβώς, δεύτερο σκέλος, η διαπλοκή. Ακριβώς του είπα. Έτσι. Έτσι. Γέτεξε. Μα εντάξει, θα πάω να το ξελέξει ο γενικός ελεκτής, όλη αυτή η φασαρία. Ωραία. Λέτε, σε σχέση με την δωροληψία. Δωροληψία. Διαπλοκή ναι. Γιατί. Διαπλοκή είπα ότι. Αν συνδεθεί με το θέμα της υπηκότητας, τουλάχιστον με βάση την έκθεση του Γενικού Ελεκτή που λέει ότι παράτυπα έχει δοθεί η συγκεκριμένη υπηκότητα σε αυτόν και στην οικογένεια του, τότε πλέον δεν είναι μόνο θέμα δωροληψίας, γιατί το να κάνω εγώ ένα δώρο σε έναν βουλευτή, σε έναν υπουργό, σε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι θέμα δωροληψίας που νομίζω ότι δεν είναι αφεαυτού και εκ των προτέρων παράπτωμα. Ναι. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες και υπάρχουν κανονισμοί. Αν και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ιστορικά κατεγραμμένο να έχει παρατηθεί πρωθυπουργός άλλης χώρας γιατί πήρε ένα δώρο αξία, μια μπουκάλα ουίσκι. Άλλες χώρες έχουν παρατηθεί για τροχαία παράβαση, κύριε. Συγγνώμη. Για τροχαία παράβαση έχει παρατηθεί.
Όχι για την Ευρετανή, γιατί το πήρε. Όχι γιατί το πήρε το ουίσκι, όχι γιατί το πήρε, αλλά γιατί δεν το δημοσιοποίησε. Και εδώ είναι ένα θέμα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στα θέματα της δωροληψίας και δεν υπάρχει και κανονισμός στα θέματα της δωροληψίας, και αυτό αφορά όλους, είπα και χτες, και είναι καλό να το, να το τελειώσουμε, όχι μόνο να το ανοίξουμε το θέμα αυτό της δωροληψίας. Όταν όμως η δωροληψία συνδέεται και με ένα χατήρι και με μια παράβαση της νομοθεσίας ευνοϊκή, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένα άλλο θέμα ανοιχτό, να μην το ξεχάσουμε, ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει κάνει και αίτηση για να αξιοποιήσει το παλιό αεροδρόμιο της Λάρνακας. Κάποιες εργασίες, δηλαδή εκκρεμεί ακόμα κάτι σε σχέση με τον ίδιο. Όταν λοιπόν έχεις ευνοϊκή μεταχείριση από αυτόν στον οποίο έχεις κάνει δώρον, τότε μιλάμε πλέον για διαπλοκή. Να ξεκινήσω λοιπόν από το όλα στο φως, κύριε Περδίκη. Όλα στο φως για ένα θέμα το οποίο πέφτουν κορμιά. Πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά. Και αφήνει εχμές ο συναγερμός ότι, ξέρετε, φωνάζετε εσείς στο ακέλη ή κρύβεστε, γιατί έχετε διαγράψει δικά σας δάνεια και γενικώς έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Ελάτε λοιπόν όλα στο φως να τα πούμε, λέει ο κύριος Αβέροφ. Από τον κύριο Μπερδίκη ξεκινάτε σε αυτό. Να, από εσάς, ναι, για να έχετε το τελικό λόγο, μου βγάλουμε και τον κύριο Δημητρίου. Λοιπόν, ήθελα μια εικόνα γενικά πώς είναι τα πράγματα σήμερα εντός του κοινοβουλίου. Γιατί πρόκειται να συζητηθεί πέρα αυτή η ιστορία με τα debate των δύο ηγετών, των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Εμάς, και πιστεύω και την κοινωνία, δεν τη συγκινεί. Είναι μια προσπάθεια επικοινωνιακού χαρακτήρα για να δημιουργήσει την εντύπωση του διπολισμού. Αν δείτε και πολλές φορές από τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, στρέφονται αποκλειστικά στο ΑΚΕΛ, ως αν να είναι το μόνο κόμμα που τους κάνει αντιπολίτευση. Και καμιά φορά συνδέουν ίσως και κανένα άλλο κόμμα με το ΑΚΕΛ, μόνο και μόνο για να το δυσφημίσουν και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το πιο δημοκρατικό και το πιο υγιές να καλούνται οι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν το κάνεις, που αφορά... έγινε... Ναι, το κάνουμε μονομάχη. Το γάντι, έγινε μονομάχη. Το παίζουμε μονομάχη, σαν να έχουμε δύο μεγάλα κόμματα. Θα γίνει διακαναλική. Ναι, θα κάνουμε μια μονομαχία για... Ναι, επί της ουσίας όμως, πέστε μου, υπάρχει πρόβλημα. Επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των κομμάτων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εμείς το είχαμε υποδείξει από τον καιρό που ιδρυθήκαμε ενός πολιτικών κίνημα. Είχαμε παλέψει για να δημιουργηθεί νομοθεσία που να υπάρχει έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων των κομμάτων. Έγινε μια νομοθεσία πριν λίγα χρόνια αρκετά καλή. Θεωρώ ότι πρέπει αυτή η νομοθεσία να εξυγχρονιστεί για να υπάρχει περισσότερος έλεγχος των λεγόμενων γκρίζων ή ύποπτων χρηματοδοτήσεων των κομμάτων μέσα από σκοτεινές διαδικασίες. Γιατί υπάρχουν τέτοιες σκοτεινές διαδικασίες χρηματοδότησης των κομμάτων. Όσο πιο μεγάλο κόμμα είσαι, τόσες περισσότερες ευκαιρίες έχεις. Αλλά θα πρέπει να πω για μένα, πριν να κλείσουμε την ιστορία με την έκθεση του Γενικού Ελεκτή, ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα σε αυτήν την έκθεση που αφορούν καλά ταξίδια, όπου παραβιάστηκαν οι νομοθεσίες. Ναι, μια σειρά όλων. Ναι, 21 ταξίδια. Και δεν πρέπει να διαφύγει σε κανένα, αν τη διαβάσει προσεκτικά, ότι στη σελίδα 10 και 11 της έκθεσης υπάρχει πάλι αυτή η σύγκρουση μεταξύ του Προεδρικού και του Γενικού Ελεκτή, όπου φαίνεται ότι σε μια επιστολή 21 του 20 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατηγορεί τον Γενικό Ελεκτή για υπέρβαση εξουσιών και ότι η συμπεριφορά του είναι κακόβουλη. Δεν ξέρω αν τον τόπισαν αυτόν οι δημοσιογράφοι, δεν το είδα πουθενά, αλλά υπάρχει ακόμα μια φορά μια επίθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εναντίον του Γενικού Ελεκτή. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε τώρα κόντρες με τον Γενικό Ελεκτή. Είχαμε και τον Γενικό Εισαγγελέα, Γενικούς Ελεκτές είναι μέσα στο. Και με αυτό το ζήτημα προκύπτει ουσιαστικά αμφισβήτηση του ρόλου του Γενικού Ελεκτή από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον έχει διορίσει. Γραπτή μάλιστα αυτή η αμφισβήτηση φορά. Ξεκάθαρη. Και ένα τελευταίο θέμα που θέλω να ξεκαθαρίσω, η θέση μας ως κύριμα Νικολόγων στη Συνεργασία Πολιτών. Εμείς δεν βλέπουμε μέσα από την έκθεση να προκύπτει η εισήγηση του Γενικού Ελεκτή για αγοράν αεροσκάφους, προεδρικού αεροσκάφους. Γιατί κάπου την Παρασκευή έπαιξε και αυτό, ότι πάμε για να αγοράσουμε προεδρικό αεροσκάφος. Πουθενά δεν υπάρχει στην έκθεση του Γενικού Ελεκτή μια τέτοια εισήγηση. Αντίθετα, το νοικιάζουμε. Αντί να το αγοράσουμε, το νοικιάζουμε. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Με βάση διαδικασίες. Ο Μακαρίτσο Χριστόφιες είχε τολμήσει να πει ότι να πάρει και... το κράτος ένα αεροσκάφος και πες να το φάνε τώρα, μην τρελαθούμε. Να για να είμαστε ακριβώς συνεπείς, όπως τότε, όπως είπες εσύ έτσι
χαρακτηριστικά πέσαμε να φάμε το Μακαρίτη για αυτή την ιστορία με το προεδρικό αεροσκάφο. Και τώρα εμείς καταγράφουμε τη διαφωνία μας σε αυτή την ιδέα ή την εισήγηση για αγορά προεδρικού αεροσκάφου. Τώρα κύριε Πυρδίκη, υπάρχουν τώρα, γιατί εντάξει, το γυροφέρουμε το θέμα, υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που είχαμε διαγραφές δανείων τους, που είχαμε εξυπηρετήσεις, που είχαμε αναδιαρθρώσεις. Κοιτάξτε, κατά καιρούς έγιναν διάφορες αποκαλύψεις. Θυμάστε ότι αυτή η λίστα της Γιορκάτσι, της λεγόμενης στην Επιτροπή Ελέγχου δεν είχαμε, Γιώργο, παρουσιάστηκε, βέβαια, και ο οποίος του έκοψα σχεδόν τα πάντα. Και για την Τράπεζα Κύπρου, για παράδειγμα, θυμάστε και μια υπόθεση διαρροή μια λίστα στην δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2015, την έχω και μπροστά μου, με πολλά ονόματα από πολλά κόμματα. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιον άτομο είχε κάποιον ποσό μη εξυπηρετούμενο δάνειο σε εκείνη τη χρονική στιγμή, αυτό ήταν παράνομο ή μεμπτό. Αυτό που θα έπρεπε να δούμε και πάλι, όχι σε προσωπικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, θα είναι το κύριο αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, το θέμα της δήλωσης της σύγκρουσης συμφερόντων. Εδώ είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν ανοίξει τέτοιο θέμα, αγαπητέ φίλε, στο κοινοβούλιο, το πρώτο πράγμα που θα ακούσει είναι ειρωνίες. Ειρωνίες από διάφορους πολιτικούς που σου λένε ότι καλά, θα πρέπει να δηλώνουμε, όταν μιλούμε για παράδειγμα για τη μείωση της φορολογίας στα αυτοκίνητα, θα πρέπει να δηλώνουμε όλοι μας ότι έχουμε σύγκρουση συμφερόντος επειδή θα αγοράσουμε αυτοκίνητο. Είναι παραποίηση, διαστρέβλωση της έννοιας του έννομου συμφερόντος. Στο πόθεν έχεις μπαίνει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Δεν μπαίνει. Και είναι, χαίρομαι που το παρουσιάζεις, γιατί και το 2014, ναι, το 2014, στα τρία χρόνια κάνουμε ξανά οι βουλευτές το πόθεν έσχες, και το 2014 και το 2016 με την εκλογή των νέων βουλευτών, γραπτός είχα ζητήσει από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, πρώτα τον Ομίρου και δεύτερα τον κύριο Σιλούρη, και τελευταία το 19 ξανά, και απορρίφθηκε και από τον ίδιο, αλλά και από τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Δεν συμφωνούν τα κόμματα να καταγράφεται αν είναι μη εξυπηρετούμενο το δάνειο των βουλευτών στην αίτηση. Και το έβαλε και στην πρόταση νόμου την τροποποιητική και δεν ψηφίστηκε. Ναι. Άρα είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα, το θέμα της διαφάνειας γύρω από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εσείς τώρα το και γενικά όμως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, σωστός τρόπος, θεσμικός τρόπος να ανακοινώνεται και όχι να αφήνεται στην διάθεση, στη διακριτική ευχέρεια του κάθε βουλευτή ή υπουργού ή άλλου αξιωματούχου, γιατί την νέα ευθύνη που έχει ο βουλευτής όταν ψηφίζει ένα νομοσχέδιο έχει, και ακόμα περισσότερη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου που ετοιμάζει το νομοσχέδιο. Ο υπουργός που το παίρνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και το περνάει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι αυτοί πρέπει να δηλώνονται, να δηλώνεται η οποιαδήποτε σχέση έχουν με το συγκεκριμένο το θέμα. Και δεν είναι κουβέντες του αέρα αυτές. Τώρα η Βουλή ετοιμάζεται σε λίγες εβδομάδες να ψηφίσει νομοσχέδιο, πρόταση νόμου, συγγνώμη, που θα επαναφέρει το σχέδιο ουσιαστικά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο φόρο, στο ΦΠΑ και στο φόρο εισοδήματος. Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τότε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες στο φόρο εισοδήματος και στο ΦΠΑ, και βεβαίως να ανακοινώσουν και ήδη οι βουλευτές ποιοι εμπλέκονται και ποιοι θα έχουν κέρδος από αυτήν την ιστορία. Είτε είναι λογιστές που θα πάρουν δουλειές, πολλές δουλειές, πολλών χιλιάδων ευρώ. Ναι, εμπλέκονται πάρα πολύ μέσα σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Είτε ήδη έχουν κάποια. Και να ρωτάς για παράδειγμα τον έφορο φορολογίας από τις προηγούμενα προγράμματα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο φορολογία, υπήρχαν βουλευτές που ευνοήθηκαν και να σου λέει τρεις. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις, μπορεί να είμαι εγώ. Μπορεί να είναι η κυρία Χαραλαμπίδου, να πούνε και ονόματα. Ψηφίζουμε συνέχεια στην Βουλή παρατάσεις ενός προγράμματος για το οποίο μπορεί να αποφεληθούμε και εμείς. Και μετά λέμε ότι η εικόνα μας στην κοινωνία. Εντάξει, σίγουρα δεν μπαίνουν όλοι στη σουβάλη, αυτό ξεκαθαρισμένο. Μα με τον τρόπο που γίνεται, αγαπητέ μου Αντρέα, μπαίνουμε. Μπορεί να γίνεται έτσι, αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει. Μπαίνουμε, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν είναι αρνιά, καταλαβαίνετε απόλυτα. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Αυτή η σουβαλοποίηση βολεύει κάποιους. Και θα πω κάτι τελευταίο. Μου φαίνεται πραγματικά, εγώ δεν θέλω να πάω το μέρος του Άκελ, αλλά μου φαίνεται πραγματικά περίεργο να βγαίνει ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος για να κατηγορά τον κύριο Παπαπέτρου, τον πρόεδρο της Ομόνιας, ότι έριξε μια βόμβα για στοιχεία. Παπασταύρου, συγγνώμη. για τα θέματα που αφορούν τα στημένα παιχνίδια. Έριξε μια βόμβα ότι έχει στοιχεία. Και να του λένε, δημοσιοποίησε τα. Πες τα. Πήγαινε στην αστυνομία και κατάγγειλε τα. Και την επόμενη μέρα να βγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος αυτού να λέει ότι έχει στοιχεία. Εννοούσε προφανώς το Αγγέλ για χαριστικές
αναδιαρθρώσεις δανείων. Την εκπομπή αυτή το έχει πει, ότι υπάρχουν περιπτώσεις στο ΑΚΕΛ που τους έχουν χαριστεί δάνεια. Τι να κρυβόμαστε λέει τώρα. Δεν έπρεπε να τα δώσει τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Δεν έπρεπε να έρθει στην Επιτροπή Ελέγχου που ενέγραψε το θέμα και να μας δώσει στοιχεία. Εμείς τι είπαμε, ναι, να γραφτεί το θέμα και να συζητηθεί άμεσα κιόλας. Όχι να μείνει στις ελληνικές καλέντες. Να συζητηθεί άμεσα, να φέρει τα στοιχεία που έχει. Να φέρει τα στοιχεία που έχει ενάντια στο οποιοδήποτε κόμμα. Προφανώς αντιλαμβάνουμε το ΑΚΕΛ που εννοεί. Να τα συζητήσουμε και να δούμε τι θέμα υπάρχει. Και αν τα κόμματα δικαιούνται να έχουν επιχειρήσεις. Και ποια είναι η σχέση των κομμάτων με τις επιχειρήσεις και πώς χαρίζονται τα χρέη των επιχειρήσεων αυτών.